Αντικείμενο διαφωνιών αλλά και μεγάλης έντασης στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας, αποτέλεσε για άλλη μία φορά ο κανονισμός πεζοδρόμων και τα βαριά πρόστιμα που έπεσαν σε δεκάδες επαγγελματίες. Για ποιο λόγο δεν πληρώθηκαν τα τέλη άδειας άναπτυξης τραπεζοκαθισμάτων τον Μάιο του 2015? Γιατί στείλατε τη Δημοτική Αρχή να κάνει ελέγχους και να δώσει προστήματα όταν ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις άδειες από δικιά σας υπετιότητα? Ξεκινήσαμε από την αρχή της χρονιάς. Νόμος καινούριος για τους πεζοδρόμους, το ξαναλέω, το 2014. Μπάχαλο στο κέντρο της Καβάλας τα τελευταία 4-5 χρόνια. Από πού ξεκίνησε η υπόθεση? Από τον αντικαθμιστικό νόμο. Θα μου επιτρέψετε να το πω. Μετά τις αρχικές εξηγήσεις προσπάθησε να δώσει αντιδήμαρχος οικονομικών Ηλίας Καλανταρίδης, ο οποίος όμως στη συνέχεια δέχτηκε δρυμύτατη την επίθεση του Μάκη Παπαδόπουλου, ο οποίος του ζήτησε να παραιτηθεί. Γιατί λέει δεν πληρώθηκαν τον Μάιο. Ως γνωστόν ήταν ακόμα στη διαβούλευση ο κανονισμός, έτσι. Ίσχυσε επισήμως από τον Αύγουστο του έτους ότι θα πρέπει τουλάχιστον να έρθουν να κάνουν πολύ απλά την αίτησή τους για να δικαιωθούν τον τινόχο στο χώρο. Και όταν με το καλό είμαστε έτοιμοι, να πληρώσουμε και να πάρουν την άδεια. Ότι 30 καταστηματάρχες προσέφηκαν στην επιτροπή του άρθρου 152, να θυμάμαι καλά, έτσι, για να μπλοκάρουν την όλη ιστορία. Όταν ακούω από το στόμα σας πρόστιμο, επειδή ο Λεωνόμης επί 4 πρόστιμο ίσον 10.000, κύριε Καλανταρίδη, είστε επικίνδυνος. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι είναι αυτά που λες? 10.000 πρόστιμο επειδή ο πλέον όμως. Ποιον προφυλάξατε πολίτη σας και επαγγελματία, κύριε Καλανταρίδη? Τι είναι αυτά που λέτε? Παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλώ πολύ. Δεν σας διέκοψα. Δεν είναι δημόσιο οι επαγγελματίες. Έχουν προγραμματισμό. Υποφέρουν. Σας ακούν οι δημότες, κύριε. Μα δεν ακούν ότι υποφέρουν. Θα κλείσουν όλοι. Κλείνετε θέσεις εργασίας. Για το θέμα όμως τοποθετήθηκαν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι. Εγώ ψήφισα αυτόν τον κανονισμό γιατί είπα ότι να επιτέλους κάποιος θα πιάσει τον τάβρο από τα κέρατα και θα βάλει μια τάξη. Διαπιστώνω όμως και εγώ ότι από όλους αυτούς τους καταστηματάρχες που περνάω ότι δεν βάλαμε τάξη σε όλα έτσι ακριβώς χωρίς να εξετάζουμε ποιον θέλουμε περισσότερο και χωρίς εκπτώσεις. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες αδικίες στη διαδικασία και η μοναδική μου μικρή ερωτησούλα είναι το εξής. Είναι εξής. Κάποιοι παραπονιούνται ότι υπέβαλαν αίτηση το 2014, γιατί σύμφωνα με τον παλιό κανονισμό η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στο τέλος της χρονιάς για την επόμενη. Η μεγάλη πικρία και απογοήτευση που έχουμε όλοι αυτοί που κινδυνεύσαμε πάρα πολλές φορές να πάμε στην Κομοτηνή είναι ότι ποτέ μα ποτέ κανένας από αυτούς τους επαγγελματίες που εμείς αρνηθήκαμε να κλείσουν τα καταστήματά τους, αρνηθήκαμε να πουληθούν οι εργαζόμενοι τους, αρνηθήκαμε τις όποιες μη σύνομες ενέργειες κάνανε, ποτέ δεν βρεθήκαν δίπλα μας.